Τι σου πάθει τώρα, τι πάθανε ξαφνικά. Του ξεχάσαμε το κύπελο, ε. Ποιο κύπελο, μόνο το κύπελο. Το τελευταίο, όπως σου λέω. Και το πρωτάθλημα, γιατί το ξεχάσανε. Εμπρός. Ναι, έλα Τάκη, καλησπέρα. Α, να θυμίσω για την ΑΕΚ, μια και είπε το τελευταίο φωνή του Θεού, πώς θα φάγαμε στο πόλο. Πώς έρθαμε στο πόλο. Εκεί άστο, γιατί πνιγήκανε 2-3 λέει. Το βρήκανε τον άλλο. Α, το βρήκανε. Το βρήκανε. Ανάσχετα. Πού είχε, τον είχε το ξεχάσει. Ναι, το φάλι εδώ ξεχάσει. Την πάνη κοιλιά του. Έτσι, είχε την πανιέσει. Εμπρός. Ναι, Τάκη. Ναι, τι θες. Παναθηναϊκός, είμαι από Αγία Παρασκευή. Ναι, λέγε. Θέλω να μιλήσουμε για τον μπάσκετ. Ναι, έλα, να μιλήσουμε για τον μπάσκετ. Όσον αφορά κάτι που αναφέρει συχνά για τους 42 πόντους, ναι. Έχω βάλει και εγώ 42 πόντους σε εσένα το 63. Είσαι ψεύτης. Αυτό γιατί δεν το αναφέρεις. Είσαι ψεύτης. Το 1963 σε φίλοι. Τα έχω ψάξει, είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Πες μου που κάνω λάθος. Αφού είσαι ψεύτης. Άκουσε με. Έχεις κερδίσει με 31 πόντους τότε με τη διαιτησία και με τον Αλβέρτη που φαίνεται να περάσει τους 35 πόντους. Λοιπόν, είσαι ένας ψεύτης και μισός. Και αφού λες. Κάτσε ρε! Και αφού λες αλήθεια, λες το 63. Ημερομηνία! Και πεντάδα του Παναθηναϊκού! Τώρα! Τι? Ημερομηνία και πεντάδα του Παναθηναϊκού τώρα! Φιλικό παιχνίδι ήταν, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Άντε γεια, μωρή πουτάνα! Άντε γεια, μωρή πουτάνα! Άντε γεια! Ψεύτης. Αλλά θυμάστε το σκορ! Στο φιλικό παιχνίδι! Μπράβο ρε Παναθηναϊκέ! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Να ρε! Να ποιοι είστε ρε! Καλά, το 42 πόντους θα ξαναπαίξει πριν... Φωνή του Θεού σε παρακαλώ! Να παίξει τώρα. Ένα λεπτό πριν κλείσει η εκπομπή, να ξαναπαίξει, γιατί εγώ δείχνω ντοκουμέντα, γεγονότα! Η βυσόμαση τα βλέπετε! Εμπρός! Καλησπέρα! Τι θες και... Ναι. Το κουμπαράκι που είναι σήμερα. Είχε πει ότι δεν θα είναι. Να μην σε νοιάζει, όταν θα σε βρει, θα σε γαμίσει. Το 63 λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 78-66. 78-66 το 63. Κερδίσαμε είναι... με 8 ναι. πόντους. Αλλά είναι φιλικό, λέει. Εγώ θυμάμαι. Ρε εσείς, δεν υπάρχει, δεν μιλάτε ψέματα, ρε. Καταρχήν αυτό, άκουσε να σου πω κι άλλο ένα ψέμα. Θα σου αποδείξω ότι είναι ακόμα πιο πολύ ψέμα. Γιατί τόσα χρόνια που το λέω θα είχατε δείξει. Θα το είχαν αναφέρει καταρχήν και άλλοι Παναθηναϊκοί. Θα μου είχατε στείλει μέσα στην εκπομπή, στο σετ της εκπομπής, φωτογραφίες και τον αριθμό της εφημερίδας, το σκόλ και όλα αυτά. Δεν υπάρχει ρε τέτοιο. Κατάλαβες! Κατάλαβες! Α, βλέπω ότι ο πόνος του 35 πόντους σου πέρασε και πήγε στο 42, βέβαια. Το είχε πει και ο Γιαντζόγλου, ο παιχταράς. Θα κάνει να το ξεχάσετε 50 χρόνια. 43 χρόνια έχουν περάσει από το 77. Εμπρός. 11 πρωταθλήματα Ελλάδας. 14 yeah. κύπελα Ελλάδας. Μπράβο. Ένα League Cup. Περίμενε. 14 2... Κάτσε να τα σημειώσω. 14. Πρωταθλή... 11. Λέγε. Τρία κύπελα Ελλάδος. Χάντμπολ δύο τίτλοι. Ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Βόλιο γυναικών, ένα πρωτάθλημα. Ποδηλασία, 27 τίτλοι. Και από δηλασία, ρε κακόμιλη. Περίμενε. Εγώ σου αναφέρω στίβο και κολύμπηση. Που έχω 200 τίτλους εκεί. Είπαμε τα τέσσερα ομαδικά βλάκα. Βλάκα. Άμα αναφέρω εγώ και τα αθλήματα που δεν είναι ομαδικά, μέχρι το πρωί θα κάνω να μετράω. Έχω στο στίβο και στην κολύμπηση, καταρχήν στην κολύμπηση το παίρνω επί 60 ολόκληρα χρόνια κάθε χρόνο. Αντρών γυναικών, στο έχω αναφέρει ποτέ. Και μια και είπες ποδηλασία, είναι με σένα ή χωρίς σένα. Καθόταν καλά επάνω χωρίς τη σένα. Και με βάζεις και μετράω. Τόσο μαλάκας είμαι κι εγώ. Πού κάθομαι να πιστέψω ένα εξή. Εμπρός. Ναι, Τάκη. Ναι. Δημήτρης από την κατακόκκινη Κατερίνη. Ναι. Επειδή παρακολουθώ την εκπομπή, Ολυμπιακός...